Ευχαριστούμε. Θα δεχτούμε τώρα κάποιες ερωτήσεις, εάν υπάρχουν. Έτσι ενδεικτικά για να έχουμε μια εικόνα για τον χρόνο. Ωραία. Λοιπόν, ξεκινώ με τον κύριο Εξαριστερών. Ναι. Αν θέλετε, πάρτε το μικρόφωνο για να ακούγεστε. Καλησπέρα, Κατσανεβάκης από Εστία Σύμβουλη Μηχανική. Ήθελα να συμπληρώσω λίγο κάτι σε σχέση με αυτά που είπε ο κύριος Κατόπης και τα είπε πάρα πολύ ωραία για τα μικρά έργα των 6 ΜΒ. Έχουν πράγματι ορισμένα προβλήματα. Τελικά, ίσως λύνει περισσότερα προβλήματα και στο ρυθμιστικό σχέδιο και στην αρχή να μην μπαίνουν τέτοια έργα σε διαγωνιστικές διαδικασίες παρά να μπαίνουν. Το πλεονέκτημα της διεσπαρμένης παραγωγής είναι πάρα πολύ σημαντικό και κάνω και μία πρόταση τώρα, μία σκέψη που ήρθε έτσι με τις εισηγήσεις εδώ του πάνελ, ότι αν η ρυθμιστική αρχή, και το λέω αυτό ιδιαίτερα στον κύριο Παπαχρήστου, μια που είναι εκπρόσωπος της αρχής εδώ πέρα σήμερα, επιμένει στη λογική ότι και αυτά τα έργα θα πρέπει να πάνε σε διαγωνισμούς, γιατί να μην σκεφτεί η αρχή ένα ξεχωριστό διαγωνισμό για μικρά έργα, όπως έκανε με τα φωτοβολταϊκά παράδειγμα. Είχαμε εκεί διαγωνιστική διαδικασία ξεχωριστή για μικρά έργα, κατοσταράκια. Αυτό ίσως καλύπτει, ας το πούμε, και την απέτηση που έθεσε ο κύριος Κατόπης με τα προβλήματα τα γνωστά που υπάρχουν σε αυτά τα έργα, αλλά και το θέμα του να μην ξεφύγουμε από διαγωνισμούς και ούτω καθεξής. Ένα σημείο αυτό και το άλλο ότι θα ήθελα έτσι τεχνικά μιλώντας, βέβαια όλοι εδώ είμαστε άνθρωποι των ΑΠΕ και χαιρόμαστε με τις ΑΠΕ κλπ, αλλά δεν έχει σχέση η επάρκεια ισχύως την οποία επικαλούμεθα. Δεν είναι η ίδια η ισχύ που βγάζει ένα αιωλικό πάρκο και η ίδια η ισχύ που βγάζει ένας λιγνητικός σταθμός. Δηλαδή, θεωρώ ότι τεχνικά είναι λίγο εσφαλμένο να αναθεματίζουμε συνέχεια τους λιγνητικούς σταθμούς. Έχουν και αυτοί ένα ρόλο να παίξουν. Ο λιγνίτης είναι μία μέθοδος αποθήκευσης. Πραγματικά μπορούμε να μιλήσουμε για ΑΠΕ και για αύξηση ισχύως κλπ. Αλλά δεν νομίζω ότι σε καμία περίπτωση είναι τόσο εύκολο, τουλάχιστον τα επόμενα 10 χρόνια, έτσι, να πετύχουμε επάρκεια ισχύως οποιαδήποτε μέρα του χειμώνα κλπ. Κλπ. Μόνο με ολικά. Θα πρέπει να μπει αποθήκευση, θα πρέπει να μπουν διάφορα πράγματα, σχεδιασμοί καινούργιοι και ούτω καθεξής. Ευχαριστώ. Ναι. Να δώσω μία διευκρίνηση. Ευχαριστώ που έγινε αυτή η επισήμανση. Η Ρυθμιστική Αρχή Ενέργειας προτίθεται να κάνει πράγματι δύο διαγωνισμούς για τα ολικά πάνω από 3 ΜΒ. Μία για πιο μικρά έργα και μία για πιο μεγάλα. Δεν είμαστε σε θέση να πούμε αυτή τη στιγμή το όριο, τώρα δηλαδή, αν το όριο, γιατί αυτό είναι στη διακριτική ευχέρεια της επόμενης νομοδότησης για το πώς θα σχεδιαστεί, αλλά δεν μπορεί ένα έργο 4 ΜΒ να έρθει να συγκριθεί με ένα έργο 30 ΜΒ. Είναι σαφές. Επομένως θα υπάρξει μια κλίμακα. Αν αυτή η κλίμακα θα είναι μεταξύ 3 με 6, 3 με 8 ή 3 με 10, είναι κάτι το οποίο παραμένει ανοιχτό. Αλλά και σε αυτή την προσπάθεια είναι αυτά τα μικρά έργα να μπορέσει να πάει να γίνει. Και έπρεπε να βρεθεί μια χρυσή τομή στο κομμάτι του τι θεωρείται μικρό και τι θεωρείται μεγάλο. Είπαμε λοιπόν σήμερα ότι η νομοδότηση της ΡΑΕ προσανατολίζεται ακούγοντας κιόλας και τις φωνές της αγοράς από την προηγούμενη δημόσια διαβούλευση. Μέχρι τα 3 ΜΒ να επιλέξουμε έναν κανόνα σε σχέση με τις αποστάσεις για να αντιμετωπίσουμε το φαινόμενο της κατάκτησης και να δώσουμε τη δυνατότητα στη μικρή επιχειρηματικότητα με ένα πιο ασφαλές περιβάλλον σε εισαγωγικά, με μια μεγαλύτερη βεβαιότητα προς την τιμή που θα πάρουν, να προχωρήσουν στα επενδυτικά του σχήματα. Πάνω από 3 ΜΒ θα μπαίνουν σε μια διαδικασία διαγωνιστική με δύο κατηγορίες. Έτσι, είναι σαφές. Ευχαριστώ. Ο κύριος... Ναι, παρακαλώ. Λέγομαι Πέτρο Κουκλού, είμαι ηλεκτρολόγος μηχανικός. Δεν ήμουν από την αρχή της ημερίδας, οπότε ζητώ συγγνώμη αν το θέμα έχει απαντηθεί, αλλά θα ήθελα να ακούσω σχετικά με το πρόγραμμα των μικρών αιωλικών πού βρίσκεται. Το περιμένουμε αρκετά χρόνια. Αν κάποιος από το πάνελ ή κάποιος άλλος φίλος γνωρίζει κάτι, θα ήταν ευχάριστο να ακούσω. Ευχαριστώ. Αυτό που μπορώ να σας μεταφέρω είναι ότι υπήρξε μια ομάδα εργασίας από την πλευρά του Υπουργείου, στο οποίο υπήρχε και μια συμμετοχή της Ρυθμιστικής Αρχής Ενέργειας σε αυτό το κομμάτι. Είναι ένα διακριτό πρόγραμμα ανάπτυξης μικρών φωτοβολταϊκών. Αντιμετωπίστηκαν πάρα πολλά ζητήματα. Υπήρχαν θέματα με παράλληλες νομοθεσίες οι οποίες ισχύουν σε σχέση με το πού μπορούν να χαροθετηθούν, με το τι ισχύουν πολεοδομικά, με ζητήματα ασφάλειας.
υπήρξε μεγάλη συμμετοχή και μπλοκή σε σχέση με το τι ζητάει ο αρμόδιος διαχειριστής για να μπορέσει να τα συνδέσει, με προδιαγραφές κ.ο.κ. Συζητήθηκαν και θέματα λεπτομεριών ως προς την. Ως προς τις πιστοποιήσεις και το τι πρέπει να έρθει να έχει σχέση με το υφιστάμενο θεσμικό πλαίσιο στην Ελλάδα και θέματα τιμολόγησης. Αυτό που μπορώ να σας πω είναι ότι η κατεύθυνση και άποψη όπως χοντρικά διατύπωσε η ΡΑΗ είναι ότι μπορούμε να δούμε μία τιμή της τάξης του net metering, δηλαδή όταν εφαρμοστεί αυτό το πλαίσιο του net metering και στους μικρούς αιωλικούς σταθμούς, εκεί δεν υπάρχει αντίρρηση. Όταν όμως είναι να πας και να πάρεις ένα παραπάνω ποσό για τις μικρές ανεμογεννήτριες, η άποψή μας είναι ότι αυτό πρέπει να προκύψει μέσα από μια ανταγωνιστική διαδικασία μόνο για το ειδικό αυτό πλαίσιο των μικρών. Αυτό είναι αυτή τη στιγμή στα χέρια του Υπουργείου, για να γίνει κάποια σχετική υπουργική απόφαση και στη συνέχεια από εκεί πέρα να μπορέσει ο κάθε ένας στο πλαίσιο των δικών του αρμοδιοτήτων να δράσει. Πάνε κάτι το οποίο δεν αφορά αμοιβώς ρυθμιστική δουλειά της ΡΑΕ, γι' αυτό δεν έχω κάτι παραπάνω να πω, αλλά είναι κάτι το που μπορώ να σας μεταφέρω ότι η ζήμωση έχει ολοκληρωθεί και είναι πλέον στα χέρια του Υπουργείου. Παρακαλώ, υπάρχει άλλη ερώτηση. Ναι, ο κύριος, ναι, κύριε. Αν με επιτρέπετε και εμένα, δεν θα κάνω ερώτηση. Θα κάνω όμως μια μικρή τοποθέτηση. Κυρίως να κάνω μια επέκταση σε ένα κομμάτι της ομιλίας του Παναγιώτη του Λαδακάκου για να δούμε πού βρισκόμαστε σήμερα και ίσως ποια είναι και η βραχυπρόθεσμη προοπτική. Να δούμε κάποιους αριθμούς, θα έλεγα. Το 2016 ήταν η δεύτερη καλύτερη χρονιά σε εγκατεστημένη ισχύ αιωλικών πάρκων. Πρέπει να έχουμε βάλει 236 μεγαβάτ. Αυτά τα μεγαβάτ υπολείπονται μόνο του 2011, όταν ήταν η νομοθεσία μετά τον 3851 και με την, όπως τη λέγαμε, πράσινη ανάπτυξη, όπου είχαμε 308 μεγαβάτ. Αν τα συγκρίνουμε με τα προηγούμενα έτη, η δική μου αριθμή, αν θυμάμαι καλά, μιλάμε για ένα μέσο όρο της τάξης των 150 περίπου μεγαβάτ, όπου την κρίση από το 11 και μετά είναι τα 100-110 ΜΒ. Τι σημαίνει αυτό καταρχάς? Αυτό σημαίνει ότι οι επενδυτές, κυρίως οι Έλληνες, αλλά και κάποιοι ξένοι, συνεχίζουν να στηρίζουν την αιωλική ενέργεια, πιστεύοντας στην Ελλάδα, επενδύοντας σε εποχή οικονομικής κρίσης. Γιατί έγινε αυτό? Γιατί υπήρχαν έργα όρημα, τα οποία ήταν με το feed-in tariff, κυρίως με το feed-in tariff και πάμε τώρα και προς το feed-in premium, στα οποία οι επενδυτές θέλησαν να επενδύσουν με βάση το παλιό σύστημα. Εκτιμώ λοιπόν ότι και το 2017 θα συνεχίσει αυτή η τάση και μπορεί να γίνει και αυξητική στην περίπτωση που ελπίζουμε να έχουμε και την υποστήριξη τόσο του Υπουργείου όσο και της ΡΑΕ, έτσι ώστε αυτά τα έργα, τα όρημα έργα, όπως είπαν πριν και άλλοι ομιλητές, να μπορέσουν πραγματικά να υλοποιηθούν. Υπάρχει το επενδυτικό ενδιαφέρον. Αν στηριχτούν, αυτά τα έργα θα γίνουν και θα έχουμε έτσι και μια μεγάλη ισχύ και το 2017. Αυτό το λέω και το θεωρώ κρίσιμο αυτό το έτος, γιατί στην ουσία είναι το έτος του feed-in tariff, feed-in premium, πριν πάμε στους διαγωνισμούς. Εκτιμώ ότι αν πάμε με μια σημαντική ισχύ πριν τη διαγωνιστική διαδικασία, αυτό θα έχει δώσει ένα μεγαλύτερο επενδυτικό ενδιαφέροντος και θεωρώ ότι και οι διαγωνισμοί θα έχουν αποτέλεσμα θετικό και όποια ζητήματα προκύψουν θα μπορούν να λυθούν. Σε άλλη περίπτωση, αν πάμε με ύφεση σε διαγωνιστική διαδικασία, εκτιμώ ότι εκεί πιθανώς να έχουμε θέματα και σημαντικά. Εγώ καταλήγοντας, πιστεύω ότι θα είμαι της θετικής προοπτικής, ότι θα καταφέρουμε το 2017 να βάλουμε αυτή την κρίσιμη μάζα των παλιών έργων μέσω των μεταβατικών διατάξεων και έτσι να μπούμε υγιείς μέσα στους διαγωνισμούς, όπου και αυτοί θα αποφέρουν σιγά σιγά το επιθυμητό αποτέλεσμα για συνέχιση της ανάπτυξης και επίτευξης των στόχων όσο είναι δυνατό για την ελληνική ενέργεια. Ευχαριστώ. Ευχαριστούμε πολύ, κύριε Κωνσταντινίδη. Νομίζω ότι ήταν μια παρέμβαση σημαντική για την συζήτηση. Υπάρχει άλλη ερώτηση? Ο κύριος, ναι, ο κύριος, ναι.
Λέγομαι Βαβίζος και η ερώτησή μου είναι πώς αντιμετωπίζεται από την πλευρά της διοίκησης η ανασφάλεια του δικαίου που δημιουργείται από την επιβολή όρων μεταγενέστερων της εγκατάστασης, όρων οι οποίοι μπορούν να επηρεάσουν αρνητικά τη λειτουργία της εγκατάστασης. Ευχαριστώ. Υπάρχει άλλη ερώτηση, να τις μαζέψουμε λίγο τις ερωτήσεις. Ναι, ο κύριος στο βάθος είναι ένα το μικρόφωνο. Ευχαριστώ. Κοβάτσος λέγομαι από Ελληνική Τεχνοδομική Άνεμο. Ίσως η ερώτηση σχετίζεται με την τελευταία ερώτηση. Δηλαδή, μιλάμε για όρημα και ανώρημα έργα. Όταν έχουμε δει πολλούς πίνακες, δηλαδή πόσα έργα είχαν άδεια παραγωγής, πόσα έργα έχουν περιβαλλοντικούς όρους, πόσα έχουν άδεια εγκατάσταση, πόσα έχουν άδεια λειτουργίας. Νομίζω ότι η ΡΑΕ θα πρέπει να εξετάσει, από ό,τι το έχει ήδη κάνει, ότι έργα που θεωρούνται για τα χαρτιά όρημα, δηλαδή έχουν περιβαλλοντικούς όρους, έχουν όρους σύνδεσης, πόσο πολύ διαφέρουν τα κατασκευασμένα σε σχέση με αυτά που έχουν άδεια λειτουργίας. Δηλαδή σε πόσα έργα έχουν τροποποιηθεί οι περιβαλλοντικοί όροι, έχει αλλάξει η σχής, έχει αλλάξει ο σχεδιασμός των έργων, που σίγουρα ευθύνη έχει και ο επενδυτής και πρέπει αυτό ο ίδιος ο επενδυτής να το ρυθμίσει, αλλά η ελληνική πραγματικότητα, πέρα από το θέμα το νομικό, δείχνει ότι υπάρχουν παράγοντες που μέχρι και τελευταία στιγμή και μετά τη λειτουργία αλλάζουν. Δηλαδή, χωροταχτικά προβλήματα που βγαίνουν πολλές φορές από τα δικαστήρια και από την κατασκευή, πρόσθετοι περιβαλλοντικοί όροι, πρόσθετα μέσα που πρέπει να προσθεθούν, μέσα για αποφυγή, πτηνών, όλα αυτά, συζητάνε για κοψίματα παραγωγής. Και όταν η ΡΑΕ λέει ότι θα παρακολουθεί την αδειοδότηση, έχει σκοπό να επεμβαίνει και σε κάτι τέτοιο. Δηλαδή, όταν μπαίνει ένας όρος ότι η παραγωγή του έργου πρέπει να μειωθεί κατά 10% ή ότι πρέπει να προσθεθούν αυτά τα συστήματα ή ότι πρέπει να κοπούν αυτές οι ανεμογεννήτριες, θα υπάρχει μια παρέμβαση, κάτι, γιατί μέχρι τώρα το μόνο πράγμα που θεωρώ ότι ήταν σταθερό ήταν η τιμή. Λέμε ότι πάμε σε μια άλλη φάση. Από τις αβεβαιότητες τις άλλες, τι φαίνεται ότι θα αλλάξει, ώστε να καλύψει αυτή τη νέα αβεβαιότητα ή τέλος πάντων αυτό το παράγοντα που πρέπει ο επενδυτής να το προβλέπει, ακόμη και για ένα όριμο έργο. Γιατί στην Ελλάδα το να λες ότι έχεις άδεια εγκατάστασης δεν σημαίνει ότι αυτό το έργο θα κατασκευαστεί. Ευχαριστώ. Λοιπόν, κύριε Παπαχριστού. Θα επανέλθω στο τέλος σε εσάς για να μην δώσετε μια διευκρίνηση τι είναι εννοείται αλλαγή όρων ως προς την πλευρά της διοίκησης, για να κρατήσω το ερώτημα με σαφήνεια. Κύριε Κουβάτσο, υπάρχει ένα ερώτημα. Μπορούμε να μην κάνουμε ανταγωνιστικές διαδικασίες για έργα πάνω από τον 6 ΜΒ. Η απάντηση είναι πολύ απλή. Δεν μπορούμε. Επομένως, η ανταγωνιστική διαδικασία δεν είναι μια επιλογή του ρυθμιστή. Είναι μια επιλογή της Ευρωπαϊκής Ένωσης, την οποία έχει επιβληθεί σε όλες τις χώρες κράτη-μέλη και εμείς ερχόμαστε και το υλοποιούμε. Ερώτηση δεύτερη. Πώς μπορούμε να το υλοποιήσουμε με τον καλύτερο τρόπο? Απάντηση. Βοηθήστε μας. Όταν λέμε ότι έχουμε έναν ηλεκτρικό χώρο ο οποίος περισσεύει και δεν έχω καμία αίτηση, πρέπει να κάνω διαγωνισμό για ανώρημα έργα. Αυτό που είπαμε λοιπόν είναι ότι θα παρακολουθούμε στενά την υλοποίηση των έργων. Σας λέω λοιπόν ότι η πρόθεση του ρυθμιστή είναι ότι μπορεί να παρέμβει στο δικό του πλαίσιο αρμοδιότητα και να βοηθήσει την υλοποίηση των έργων και το κάνει και θα το κάνει. Και πιο στενά. Αυτή είναι η πρόθεσή μας. Δεν μπορούμε να γίνουμε εμείς δασαρχείο, ούτε εμείς μπορούμε να πάμε να υποκαταστήσουμε την αρχαιολογία αν θα κάτσει και έχει το δικό της νόμο που επίσης πρέπει να επανεφαρμόσει. Αλλά η δική μας παρέμβαση πρέπει να κρατήσει ότι είναι θετική σε αυτήν την κατεύθυνση. Δεν έχουμε άλλο δρόμο. Δηλαδή, θα γίνει προκήρυξη για μη όρημα έργα για το καλούδι του Πολυποτάμου να γεμίσουμε τον ηλεκτρικό χώρο για το καλούδι των Κυκλάδων και μετά για το καλούδι της Κρήτης, ή θα το αφήσουμε κενό. Και αν πάμε σε μια ανταγωνιστική διαδικασία όρημων έργων, αυτό που επιβαρύνει τη ρυθμιστική αρχή ενέργειας δεν πρέπει να τα παρακολουθεί στενά, γιατί πρέπει να υπάρχει ένα ενδεικτικό χρονοδιάγραμμα υλοποίησης των έργων προκειμένου να επιτευχθούν και οι στόχοι. Δηλαδή, δημοπράτησα μια συνολική ισχύ, επιλέχθηκα κάποια έργα πάνω σε αυτό το πλαίσιο και θέλουμε αυτά να γίνουν. Θα με ρωτήσετε, είναι βέβαιο ότι θα γίνουν όλα?
Η εμπειρία στην Ελλάδα έχει δείξει ότι είναι βέβαιο ότι δεν θα είναι ενδεχομένως όλα. Θα συμβούν μαζί και θα αντιμετωπίσουμε την κατάσταση αυτή εκείνη που θα προκύψει αυτή τη στιγμή. Αλλά δεν πρέπει να ξεκινήσουμε κάτι. Και να απαντήσω πάνω σε αυτό το κομμάτι ότι η πρόθεση της ΡΑΕ είναι να προχωρήσει μέσα στο 2017 σε όλο το πλαίσιο των ανταγωνιστικών διαδικασιών για όλες τις τεχνολογίες όπως προβλέπει η νομοθέτηση της ΣΥΤΑ. Αυτό είναι ο σχεδιασμός που κάνουμε μέχρι το τέλος της χρονιάς να μπορέσουμε να το κάνουμε. Τιτάνιο έργο και τιτάνια προσπάθεια. Θέλω να είμαι αισιόδοξο ότι θα το καταφέρουμε και θα βγούνε. Και ξαναλέω ότι υπάρχουν δύσκολα ζητήματα πάνω σε αυτό. Ως προς την αβεβαιότητα, θα ήθελα να μου πείτε αν έχει την καλοσύνη τον όρο που είπατε. Βεβαίως. Θα φέρω συγκεκριμένο παράδειγμα. Στην Κρήτη, στην οποία προωθούνται έργα αυτή τη στιγμή. Ταυτόχρονα προωθείται επιβολή καταστώντας προστασίας του περιβάλλοντος, το οποίο καθιστά ανέφθητα τα περισσότερα από τα έργα. Επιπλέον, μπαίνει ως περιβαλλοντικός όρος ότι σε περίπτωση κάτι το οποίο αντιμετωπιστεί πρόσκληση πτηνών στην περιοχή, σταματάει η λειτουργία αριθμού ανεμογεννητριών. Επιπρόσθετα, τα πουλιά στην προκειμένη περίπτωση, συγκεκριμένα για την Κρήτη, δεν είναι η φυσική χλωρίδα ή η πανίδα της περιοχής. Πρόκειται για ταΐστρες οι οποίες προσελκύουν πουλιά. Κατά συνέπεια, αν εγκαταστήσετε ταΐστρες κοντά στις ανεμογεννήτριες, πρόκειται θα έχετε φαινόμενο προς προσκεκούσεων. Κατά συνέπεια, συντονίζονται οι αρμόδιες υπηρεσίες, συντονίζονται οι δημόσιες υπηρεσίες προκειμένου να αποφευθούν τέτοια περιστατικά. Το ίδιο ισχύει και για την Θράκη, όπου ο Γήπας, για παράδειγμα, είναι ένα πουλί το οποίο εκτρέφεται και ταυτόχρονα προστατεύεται και ταυτόχρονα η παρουσία του επηρεάζεται αρνητικά σαν ομογενήτες και πάει λέγοντας. Η ανασφάλεια δικαίου δημιουργείται ότι όταν σχεδιάστηκε το ΑΣΠΙΕ, είχαν ληφθεί όλες οι μέρημνες και ώστε το κράτος να δώσει την γνωμοδότηση όταν υπάρχουν επιπτώσεις. Αυτή είναι η έννοια της απόφασης περιβαλλοντικών όρων. Δεν δημιουργεί επιπτώσεις. Κατά συνέπεια, το κράτος θα δημιουργεί εκ των υστέρων επιπτώσεις με δικές του ενέργειες ή παραλήψεις. Πώς θα αντιμετωπίζει το θέμα, παρατρέπει πλήρως το επενδυτικό σχέδιο. Ευχαριστώ. Δεν ξέρω αν είναι ο ρυθμιστής αρμόδιος για αυτό το ζήτημα. Θέλω να κάνω ένα σχόλιο. Ναι. Θα προσπαθήσω να κάνω ένα σχόλιο. Αυτό που λέτε είναι κάτι πολύ εξειδικευμένο. Δεν αποφεύγω να απαντήσω, αλλά αν κατάλαβα καλά το ερώτημα. Αυτή τη στιγμή η Κρήτη, για παράδειγμα που αναφερθήκατε, είναι ένα αυτόνομο ηλεκτρικό σύστημα. Ως αυτόνομο ηλεκτρικό σύστημα, τεχνικά έχει ορισμένες δυνατότητες για να εγκαταστήσεις έργα. Αυτά τα όρια έχουν καθοριστεί με ειδική μελέτη που έχει κάνει η Ρυθμιστική Αρχή Ενέργειας, έχουν δημοσιοποιηθεί και σε αυτό το πλαίσιο σχεδίασε τις προσκλήσεις ενδιαφέροντος που έκανε το 2003 και αργότερα το 2007 για τους αιωλικούς και για τους φωτοβολταϊκούς. Όσα έργα άντεχε το σύστημα ως αυτόνομο ηλεκτρικό σύστημα να γίνουν, έχουν προχωρήσει και γίνονται. Άρα εκεί δεν έχουμε κάτι παραπάνω να βάλουμε, αλλά δεν υπάρχει κανένα έργο το οποίο είναι αδειοδοτημένο και δεν υλοποιείται. Στην κατεύθυνση. Ό,τι ήταν να γίνει, έχει γίνει. Η διασύνδεση της Κρήτης δίνει τη δυνατότητα για επιπλέον εγκατάσταση νέων αιωλικών σταθμών. Εμείς δεν έχουμε κανένα έργο αδειοδοτημένο αυτή τη στιγμή στην Κρήτη για να συνδεθεί στο δίκτυο της Κρήτης. Υπάρχουν κάποιες προτάσεις που είναι για διασύνδεση με δική τους αυτοτελή διασύνδεση στην Υπηρετική Ελλάδα. Δεν αναφέρομαι σε αυτά. Αναφέρομαι στο καλώδιο το οποίο θα φτιαχτεί από τον διαχειριστή των ΑΔΜΙΕ. Θα είναι ένα καλώδιο το οποίο θα ενταχθεί στα τέλη χρήσης συστήματος. Θα πληρωθεί από τον ελληνικό λαό για την ασφάλεια εφοδιασμού της νήσου Κρήτης μέσω της μείωσης των υπηρεσιών κοινής ωφελίας. Δηλαδή, είναι ένα καλώδιο το οποίο χρηματοοικονομικά θα αποσβεστεί πάρα πολύ γρήγορα, διότι θα μειωθούν τα οίκο του νησιού. Και αυτό το καλώδιο θα δώσει τη δυνατότητα να εγκατασταθούν και νέοι ολικοί σταθμοί στην Κρήτη. Αυτή τη δυνατότητα είναι στη σκέψη του ρυθμιστή με την ορίμανση της υλοποίησης του έργου της μικρής διασύνδεσης της Κρήτης να την προκηρύξει. Αυτή είναι η ισχύ. Εγώ δεν βλέπω κάποιον ανακόλουθος προς το κομμάτι ότι βγάζει ένα λαγό από ένα καπέλο ο ρυθμιστής ή η πολιτεία. Εκμεταλλεύεται την υποχρέωση της χώρας, να μην το ξεχνάμε, ότι πρέπει να πετύχουμε τους στόχους, το είπε και το πρωί ο κ. Κάπρος, 60% διείσδυση του ανάπτυξη 2030. Άρα να βάλουμε άλλα. Αυτή είναι μια υποχρέωση της χώρας. Δεν μπορώ να φύγω από την υποχρέωση της χώρας. Προφανώς με πλήρη τήρηση των περιβαλλοντικών μου είναι μια αδειοδοτική διαδικασία η οποία είναι στο επόμενο στάδιο με απόλυτο σεβασμό. Εκεί δεν εμπλέκεται, ας πούμε, η Ρυθμιστική Αρχή Ενέργειας. Αυτό είναι μια αρμοδιότητα η οποία είναι σε μια άλλη υπηρεσία. Εγώ δεν βλέπω λοιπόν
ότι σχεδιάζει κάτι πολιτεία το οποίο ας πούμε το κάνει μετά ενώ πριν έλεγε κάτι άλλο. Δεν το βλέπω αυτό που λέτε. Ένα σχόλιο γιατί το θέμα το οποίο θέσατε είναι επί του αδειοδοτικού. Κοιτάξτε, όλοι οι ολικοί είμαστε πιθανά εδώ μέσα, αλλά πρέπει να συνεπάρξουν. Έτσι, πρέπει να συνεπάρξουν και με τις άλλες δραστηριότητες. Και με τα πουλιά πρέπει να συνεπάρξουμε, και με τα ραντάρ της αεροπορίας πρέπει να συνεπάρξουμε, και με το στρατό, και με τα δασαρχεία, με όλους πρέπει να συνεπάρξουμε. Το παράδειγμά σας εξαρτάται από το πρόβλημα και πρέπει κάθε πρόβλημα να το βλέπουμε ξεχωριστά. Τι θέλω να πω. Το πρωί είπε ο κύριος Ιμανίδης το παράδειγμα της ΗΠΑ, η οποία ξαφνικά βγάζει ένα νέο κανόνα. Δικαιούται η ΗΠΑ να βγάλει ένα νέο κανόνα? Δικαιούται. Πού θα τον εφαρμόσει όμως αυτόν τον κανόνα? Δικαιούται η ΗΠΑ να εφαρμόσει αυτόν τον κανόνα σε κάποια έργα τα οποία ήδη είναι εν λειτουργία, ή είναι υποκατασκευή, ή είναι στο τελικό στάδιο αδειοδότησης και είναι έτοιμα να ξεκινήσουν η κατασκευή? Δεν δικαιούται. Άρα, βεβαίως και θα πούνε νέοι κανόνες, γιατί η τεχνολογία εξελίσσεται και στο στρατό σιγά σιγά μπορεί να ανακαλύψουν ότι υπάρχουν κάποια προβλήματα που τους δημιουργούν οι ανεμογεννήτρες και να θέλουν να βάλουν κάποιους νέους κανόνες, και αεροπλοεία το ίδιο και με τα πουλιά το ίδιο. Δηλαδή, άμα κάπου υπάρχει ο κίνδυνος μαζικών θανάτων πουλιών, πρέπει να βάλουμε ανεμογεννήτρες? Όχι βέβαια, δεν είμαστε Ταλιμπάν των αιωλικών. Εάν κάπου όμως έχει μπει αιωλικό, έχει πάρει τις νόμιες άδειες και ξαφνικά πεθαίνουν ανεμογεννήτριες, θα πρέπει να καταβάσουμε κάποιες τις ανεμογεννήτριες? Επίσης όχι. Αυτό είναι επενδυτική ασφάλεια. Μπορούν να μπουν κάποιοι κανόνες εκ των υστέρων οι οποίοι να μην θίγουν τον επενδυτή? Να μπουν. Όχι με το ζόρι, με διάλογο και εν πάση περιπτώσει πάντα με κριτήριο το να συνεπάρχουμε όλοι. Τι θέλω να πω? Αυτό που θέλω να πω τελικά είναι ότι σε κάθε νέο κανόνα αυτό που μετράνε οι μεταβατικές διατάξεις. Εάν και εφόσον οι μεταβατικές διατάξεις είναι τέτοιες που να δίνουν ασφάλεια σε αυτόν ο οποίος προχωράει την αδειοδότηση ενός έργου, τότε δεν έχουμε κανένα πρόβλημα να τις συζητάμε. Το πρόβλημα στην Ελλάδα λοιπόν ποιο είναι? Το πρόβλημα στην Ελλάδα είναι ότι ξυπνάει μια υπηρεσία, ξαφνικά βάζει ένα νέο κανόνα και θέλει να τον εφαρμόσει παντού. Γιατί θεωρεί ότι είναι ο άρχοντας του χωριού. Ο άρχοντας του χωριού δεν είναι ούτε τα αιωλικά, ούτε η ΗΠΑ όμως. Ένα νέο κανόνα δεν μπορεί να τον εφαρμόσει σε όλα τα έργα οριζόντια. Λειτουργούν, κατασκευάζονται, δεν λειτουργούν, υλοποιούνται ή οτιδήποτε. Άρα νομίζω εκεί είναι το κουμπί για να μπορέσουμε να βρούμε μια λύση και να συνυπάρξουμε όλοι. Στους σωστούς μεταβατικούς κανόνες. Και εν πάση περιπτώσει, για να μην παράμε για τον πιανίστα που είναι δεξιά μου, δεν φταίει και η ΡΑΕ για όλα τα προβλήματα τα οποία υπάρχουν. Η ΡΑΕ, μη τι άλλο, πρέπει να αναγνωρίσουμε όλοι ότι έχει συνδράμει πάρα πολλές φορές στο να λυθούν τέτοια προβλήματα, έτσι. Και ίσως είναι ο λιγότερο προβληματικός σε εισαγωγικά φορέας, δηλαδή βγάζει νέα προβλήματα σε σχέση με όλους τους άλλους που έχουμε να κάνουμε όλοι εμείς που αναπτύσσουμε ολικά πάρκα. Η κυρία, και έχει προηγηθεί όμως ο κύριος, θα έλεγα μια ερώτηση. Ευχαριστώ πολύ. Θέλει να πει. Ένα από τα θέματα τα οποία μονίμως συζητιέται είναι η αύξηση της διείσδυσης στον ΑΠΕ. Έτσι, δεν υπάρχει συνεδρία, δεν υπάρχει ημερήσια συγκέντρωση που να μην αναφερθεί η αύξηση της διείσδυσης στον ΑΠΕ. Ο κ. Κάπρος σήμερα είπε ότι το 2030 ευελπιστούμε ότι θα είμαστε στο 60%. Εγώ ήθελα να ρωτήσω τι γίνεται με το θέμα της μείωσης της διείσδυσης στον ΑΠΕ. Προέρχομαι από νησί, από ό,τι γνωρίζετε, από τη Σάμο. Και από ό,τι γνωρίζει η ΡΑΕ και ο ΔΕΔΙΕ, στα νησιά του Ανατολικού Αιγαίου, αυτό το οποίο συμβαίνει τα τελευταία χρόνια είναι μείωση της διείσδυσης. Είναι η μείωση η οποία προέρχεται από τη μεγάλη εγκατεστημένη ισχύ των φωτοβολταϊκών, ένα θέμα το οποίο έχει συζητηθεί πάρα πολύ από εμάς, τους παλιούς που δουλεύουν τα συστήματα αυτά, και βλέπαμε τι είναι αυτό το οποίο αντέχει το κάθε σύστημα. Δεν εισακουστήκαμε τότε. Για παράδειγμα, στη Σάμο δοθήκανε 9 ΜΒ άδειες, υλοποιηθήκαν τα 4 ΜΒ και αυτή τη στιγμή έχουμε μια απόρριψη της τάξης του 30% με βασικό αίτιο τη μεγάλη εγκατεστημένη ισχύ. Το ένα λοιπόν είναι αυτό που ήθελα να ρωτήσω τι γίνεται, διότι ακούω ότι πρόκειται να επανεξεταστούν τα όρια διείσδυσης εκεί, να δοθούν δηλαδή και άλλα μεγαβάτ.
Και το δεύτερο είναι τι γίνεται με την ανεξέλεκτη, με τον ανεξέλεκτο χειρισμό των άσπρων από τη ΔΕΗ. Τα προβλήματα δηλαδή τα οποία δημιουργεί η ΔΕΗ στη διαχείριση των συστημάτων. Είναι πάρα πολύ σημαντικό, το έχουμε ξανακουβεντιάσει. Έχουμε παραδείγματα τα οποία είναι πάρα πολύ σοβαρά. Έχουμε παραδείγματα αυτή τη στιγμή, ας πούμε, δοκιμάζονται τα καύσιμα σε μια μηχανή η οποία είναι επιπλέον 4 ΜΒ, με αποτέλεσμα τα 4 ΜΒ του νησιού των αιωλικών πάρκων να είναι εκτός. Αυτή τη στιγμή έχουμε διείσδυση στα αιωλικά πάρκα της ΑΟΥ 10% μόνο, το οποίο θα κρατήσει για ένα μήνα. Γιατί αποφάσισε η ΔΕΗ ότι τώρα πρέπει να κάνει αυτή τη δουλειά. Και δεν θα μπορούσε να την κάνει σε μέρες που δεν υπάρχει αιωλικό δυναμικό, την κάνει σε καθημερινή βάση. Αυτά λοιπόν τα προβλήματα τα οποία συμβάνουν τα δύο τελευταία χρόνια, έχουμε τεράστια μείωση στη διείσδυση των ΑΠΕ στα νησιά του Ανατολικού Αιγαίου, πώς η πολιτεία τα αντιμετωπίζει. Βεβαίως, ένα από τα θέματα τα οποία έχουμε ξεκινήσει, είναι ευκαιρία να τα αναφέρουμε, γιατί νομίζω ότι σε τέτοιες ημερίδες πρέπει να μπαίνει συνέχεια το θέμα, είναι το θέμα της αποδίκασης μέσω μπαταριών. Αυτό για τα νησιά τα οποία δεν πρόκειται να διασυνδεθούν τα επόμενα 10 χρόνια, διότι όλοι γνωρίζουν τα νησιά Χίος, Σάμος, Μυτιλίνη, Ρόδο, είναι πάρα πολύ δύσκολο να γίνει διασύνδεση. Εκεί το πρόβλημα είναι η αποθήκευση. Ήδη οι τιμές έχουν φτάσει σε επίπεδα τέτοια που μπορούν να πιάσουν να το συζητούμε. Και να το συζητούμε, βέβαια, κύριε Παπαχρήστο, στη βάση που δεχθήκατε να μας ακούσετε και βέβαια μας στηρίζετε αυτή τη στιγμή. Γιατί πρέπει να λέμε τα κακά, αλλά πρέπει να είναι τα καλά. Για μένα τα περισσότερα είναι τα καλά για τη ρυθμιστική αρχή ενέργειας. Είναι ένα θέμα λοιπόν το οποίο πιστεύουμε ότι θα επιλύσει και κάνουμε παράκληση να το δείτε με το πνεύμα αυτό που πρέπει να το δείτε για να μπορέσει να γίνει βιώσιμη η αποθήκευση ενέργειας με χρήση μπαταριών. Είναι ένα θέμα το οποίο θα επιλύσει την αύξηση της διείσδυσης των ΑΠΕ στα νησιά. Και βέβαια το βασικό για το οποίο θα ήθελα και μία πρώτη απάντηση, γιατί αυτή η διαχείριση των ΑΣΠ ανεξέλεκτα από τη ΔΕΗ, στη βάση αυτή που γίνεται, που έχει σαν αποτέλεσμα τη συνεχή μείωση της διείσδυσης στα νησιά του Ανατολικού Αιγαίου, η οποία αυτή τη στιγμή βρίσκεται κάτω από το 20%. Ευχαριστώ πολύ. Δεν ξέρω, υπάρχει απάντηση. Ναι, εγώ θα ξαναγυρίσω. Όχι, θα έλεγα να μαζέψουμε κάποιες ερωτήσεις, γιατί μπορεί να πάμε να μαζέψουμε κάποιες ερωτήσεις. Να έχουμε την πρώτη γυναικεία παρουσία στο ερωτήσεις. Εγώ δεν έχω ερώτηση και θα πάω πάλι πίσω σε αυτό που είπε ο Παναγιώτης για τα πτηνά. Απλώς μία ενημέρωση, γιατί βλέπω ότι είναι και υπό την αιγίδα του ΚΑΠΕ η έκθεση, να μιλήσει λίγο και το ΚΑΠΕ. Απλώς θέλετε να απαντήσετε και μετά να ξαναγυρίσουμε πάλι πίσω για τα πτηνά. Αν υπάρχει άλλη ερώτηση για να έχουμε μια εικόνα. Δεν υπάρχει άλλη ερώτηση, οπότε απαντάω ο κ. Μαχρίσου και μετά κλείνουμε με την τοποθέτηση. Η χώρα δεν είχε κώδικα διαχείρισης μη διασυνδεμένων νησιών και έχει αποκτήσει πρόσφατα. Και είναι ένα κείμενο το οποίο βγήκε πρωτογενώς, πρωτότυπο, καινοτόμο που αντιμετωπίζει τη λειτουργία των αυτόνομων ηλεκτρικών συστημάτων υποδειγματικά και είναι ένα κείμενο το οποίο έχει πάρει διθυραμμικά σχόλια σε όλο τον κόσμο. Δεν υπάρχει πουθενά ολοκληρωμένο κείμενο για την λειτουργία και παρακολούθηση των αυτόνομων ηλεκτρικών συστημάτων. Και μάλιστα είχα τη χαρά και την τιμή να δουλέψω μαζί με τον νυν πρόεδρο τότε όταν ξεκίνησε όλη αυτή η δουλειά και έχει βγει πρωτογενώς από τη ΡΑΕ. Με πάρα πολλή προσπάθεια του υφιστάμενου επιστημονικού δυναμικού της ΡΑΕ. Αυτός ο κώδικας διαχείρισης είναι η πρώτη φορά που βάζει τους κανόνες για το πώς να λειτουργεί ο διαχειριστής. Και η ΡΑΕ πάνω σε αυτό το κομμάτι εδράζεται και είναι και σε εξέλιξη και όλα τα υπόλοιπα τα οποία το αφορούν, που είναι η υλοποίηση των κέντρων ελέγχου ενέργειας κ.ο.κ. Ξέρουμε λοιπόν, παραλαμβάνουμε ένα σύστημα το οποίο έχει 32 αυτόνομα υλικά συστήματα σε όλη την ελληνική επικράτεια. Τα παρακολουθούμε με την υποστελέχωση που έχουμε όσο καλύτερα μπορούμε. Φέρτε μας μια ολοκληρωμένη έκθεση με αυτό που μας λέτε με το ΑΣΠ κτλ. Διότι ξέρετε, θεωρητικά το λέμε, αλλά και από την άλλη πλευρά δεν θέλω και εγώ να το πω για να γίνω σε εισαγωγικά, να το πω χαριτολογώντας και ο κακός απέναντι στη ΔΕΗ που δουλεύω εκεί κτλ. Δεν γίνονται όλα μαζί. Ο ρυθμιστής πρέπει να έχει κάτι το οποίο είναι επίσημο, να το δει, να το αντιμετωπίσει και εκεί που βλέπω ότι γίνεται κατάχρηση προδήλωση σε σχέση με τους κανόνες του κώδικα διαχείρισης των νησιών, θα κάνει παρέμβασή του. Αλλά αυτό συμβαίνει αυτό, τον ένα μήνα το οποίο μου λέτε. Κάπως πρέπει να προκύπτει αυτό το πράγμα. Και ναι, είναι, κύριε Ελένη, το λέω πάρα πολύ θεσμικά ότι το ακούω,
δεν μπαίνω στη διαδικασία να πω ισχύει, δεν ισχύει, το αμφισβητώ, δεν το αμφισβητώ, αλλά πρέπει και ο ρυθμιστής να το έχει κάνει. Με το συμβαίνει γενικά για όλες, δεν μπορεί να κάνει και ο ρυθμιστής δουλειά, του να έχει κάποια στοιχεία, κάποια δεδομένα και να είστε βέβαιοι ότι θα παρέμβει σε αυτό το κομμάτι, όπως και το έχει κάνει στο παρελθόν. Όλα μαζί δεν λύνονται. Αυτό είναι ένα πρώτο σχόλιο όσον αφορά το κομμάτι. Είναι σε εξέλιξη όλη η διαδικασία της λειτουργίας και ο ρυθμιστής δεν είναι ότι θα πάει να αδειοδοτήσει κάτι. Εγώ δεν είπα τίποτε ότι θα πάει να αδειοδοτήσει το οποίο υπονοήσατε. Ο ρυθμιστής όμως οφείλει να εκτιμήσει τα περιθώρια ανά αυτό το νομελικό σύστημα όπως ο κύριος από τον νόμο ανά κάποια χρόνια και να βλέπει τι νέες δυνατότητες πάρουν. Αν κάποια έργα δεν έχουν υλοποιηθεί, αν κάποια έργα δεν υλοποιούνται, αν το ηλεκτροπαραγωγικό δυναμικό λόγω αύξηση του φορτίου της ΔΕΗ στο αυτονομικό σύστημα έχει αυξηθεί και δίνει δυνατότητα για λίγο παραπάνω δίσκου στον ΑΝΑΠΕ, αυτή είναι η δουλειά του. Και αυτό θα βγάλει. Από εκεί πέρα το τι θα γίνει είναι ένα άλλο κομμάτι. Νομίζω σας κάλυψα. Να ακούσουμε και την τελευταία παρέμβαση και με αυτό να κλείσουμε. Ευχαριστώ πολύ. Για όσους με γνωρίζουμε, λέγομαι Ευτυχία Τζέν, είμαι συνεργάτης του Τμήματος Ιολικής Ενέργειας του ΚΑΒΕ, του Κέντρου Ανανεώσιμων Πηγών Ενέργειας. Απλώς θα ήθελα να σας ενημερώσω για τη δική μας συμβολή, ας πούμε, σε σχέση με την περιβαλλοντική αδειοδότηση των αιωλικών πάρκων όσον αφορά στη βιοποικιλότητα και στο θέμα της πρόσκρουσης των πτηνών στις ανεμογεννήτριες. Αυτή τη στιγμή το ΚΑΠΕ τρέχει ένα έργο live, στο οποίο ουσιαστικά δοκιμάζουμε αυτές τις τεχνικές και τους εξοπλισμούς και έχει εκδοθεί ήδη το πρώτο draft ενός οδηγού καλής πρακτικής για την λειτουργία, μάλλον και για την αξιολόγηση αυτών των συστημάτων στα αιωλικά πάρκα. Θα το βρείτε πολύ εύκολα χτυπώντας στο ίντερνετ Wind Farms and Wildlives. Το κυριότερο είναι ένα σύστημα που χρησιμοποιούμε, εμείς το έχουμε ήδη εγκαταστήσει στην ανεμογεννήτρια που έχουμε μία από τις στο αιωλικό πάρκο, την Egg Micon, 750 kW, λέγεται DT Bird. Και αυτή τη στιγμή είναι το μόνο σύστημα που είναι διαθέσιμο στην αγορά, το οποίο ουσιαστικά είναι ένα σύστημα που εκφοβίζει, ας πούμε, τα πτηνά, γίνεται καταγραφή και εκφοβισμός με ήχους των πτηνών, μέσω βέβαια καμερών υψηλής ευκρίνειας, ώστε να μην πλησιάζουν στη μηχανή. Βέβαια, υπάρχει και ο μηχανισμός του stop control, που συνήθως αποφεύγεται. Τώρα το ΚΑΠ έχει αγοράσει το δεύτερο σύστημα, το οποίο προβλέπεται να μπει στην περιοχή της Θράκης, που θεωρείται περιοχή που έχει αρκετά προβλήματα με το θέμα της βιοποικιλότητας, ας πούμε, είναι μια οικολογικά ευαίσθητη περιοχή. Και φαντάζομαι ότι σύντομα θα έχουμε νέα από την αξιολόγηση της λειτουργίας των συστημάτων εκεί. Έχει ενημερωθεί το Υπουργείο, έχουν ενημερωθεί οι περιφέρειες στο ότι υπάρχει λύση στο θέμα της πρόσκρουσης των πτηνών. Και νομίζω ότι έχει γίνει αποδεκτό από όλους. Υπάρχει μια θετική αντιμετώπιση, τέλος πάντων, του όλου ζητήματος. Αυτό ήθελα να πω. Σας ευχαριστούμε πολύ. Επειδή πέρασε αρκετή ώρα, δεν θα συμπεράνω τίποτα εγώ. Θα τα συμπεράσματα ο κύριος Τσιπουρίδης και το αποχαιρετιστήριο. Ευχαριστούμε πολύ. Καταρχάς, να ευχαριστήσουμε τους ομιλητές, ξεκινώντας από τον Γιώργο τον Παπαδημητρίου, τον Διευθύνοντα της ΕΝΕΛ Green Power. Ευχαριστούμε μέσω αυτού και όλους τους χορηγούς για αυτή την ημερίδα. Να ευχαριστήσω τον Θανάση Δαγούμα, τον καθηγητή από το Πανεπιστήμιο Πειραιώς, για την πολύ ωραία παρουσίαση. Τον αγαπητό Παναγιώτη Λαδακάπου, που τον βλέπω τον επόμενο πρόεδρο της ΕΛΤΑ, νομίζω ήταν μια προεκλογική παρέμβαση αυτή, όπως τη διάβασα εγώ. Τον αγαπητό φίλο Σεϊμανίδη, επί δύο λόγου και τη πρωινή παρουσία. Αλλά κυρίως τον φίλο μου τον Διονύση, ο οποίος νομίζω κάλυψε, απάντησε οτιδήποτε τέθηκε. Δεν λέω ότι συμφωνώ με όλα όσα είπε, αλλά είναι φανερό ότι γίνεται μια πολύ σοβαρή δουλειά στη ΡΑΕ, χωρίς υποδομή, και ειλικρινά τους αξίζουν συγχαρητήρια και αυτόν και τον πρόεδρο, τον Νίκο τον Πουλαξή, και όλα τα παιδιά γενικά. Και η ΡΑΕ πάντοτε ήταν εντάξει και στηρίζει γενικά τις ανανεώσιμες πηγές ενέργειας. Την ευχαριστούμε ιδιαίτερα. Συμπεράσματα, πολύ γρήγορα, πολύ σύντομα. Θα ξεκινήσω, το πρωί ξεκίνησα από το 1980, τώρα πάω στο 2030. Ο Παντελής ο Κάμπρος μίλησε για 60% από
το 2030. Θα ευχόμουν να νοούσε τελική κατανάλωση ενέργειας. Φοβάμαι ότι νοούσε μόνο ηλεκτρισμό, αλλά γιατί όχι, θα μπορούσε να ήταν και εκείνο. Αυτό σημαίνει αυτό που είπαν όλοι, η μετάβαση. Το transition από το 2017 μέχρι το 2030. Αυτή είναι η δύσκολη περίοδος, οι προσαρμογές, η μετάβαση, οι μεταβατικές διατάξεις. Εδώ είναι το θολό το οποίο χρειάζεται ξεκαθάρισμα. Ο πρόεδρος μας το είπε, το target model πραγματικά αυτή τη στιγμή είναι αυτό το οποίο μπορεί να ξεκαθαρίσει πάρα πολλά με την αγορά ενέργειας. Είναι κάτι που έπρεπε ήδη να υπάρχει, να λειτουργεί, δεν υπάρχει. Η αγορά έχει στρεβλώσει πάρα πολλές. Η κάθε ομάδα υποστηρίζει δικές στρεβλώσεις σε βάρος των άλλων. Πρέπει να πάψει και αυτό, δεν ξέρω πόσο ελληνικό είναι, αλλά είναι απαράδεκτο. Και χρειαζόμαστε ένα καθαρό, μακροχρόνιο ορίζοντα, μια visibility, όπως είπε ο Γιώργος Παπαδημητρίου, πραγματικά. Δεν είναι δυνατόν το νέο πλαίσιο να μην ξέρεις τι θα κάνεις σε βάθος χρόνου. Αυτό θα πει επένδυση. Δεν μπορεί η επένδυση να εξαρτάται από γνώση και στοιχεία των ελαχίστων μηνών. Και αυτό που προκύπτει, νομίζω, από όλους είναι ότι χρειάζεται συνεχής και μόνιμος διάλογος. Η ΕΛΕΤΑΕΝ είναι καταστατικά υπεύθυνη να οργανώσει αυτό το διάλογο. Θα επανέλθουμε με άλλη ημερίδα. Αλλά ο φίλος μου Νίκος Ολέγης μου έδωσε την ιδέα για την αποθήκευση. Η αποθήκευση ενέργειας, πέρα από τη ΣΑΜΟ, είναι το κλειδί για να πάμε 100% ΑΠΕ το 2030 και 50. Δεν είναι μόνο για τη ΣΑΜΟ. Αποθήκευση ενέργειας, το κλειδί για να απεξαρτηθούμε από όλα τα ορυκτά κάψιμα. Άρα, νομίζω, μια ημερίδα που ελπίζω να χορηγήσουν οι εταιρείες, ή θα είναι η επόμενή μας. Ευχαριστούμε την Verde Tech, ευχαριστούμε την κυρία Μουρτά, ευχαριστούμε το Energy Press, ευχαριστούμε όλους εσάς. Να είστε καλά, καλή δύναμη.